Εγνατία. Για να μην κινούν υποψίες, ακολούθησαν το ίδιο σχέδιο με το οποίο νίκησαν τις γιάφκες στις οδούς Πάτμου και Δαμάριο στην Αθήνα, σε κεντρική περιοχή αλλά σε απόμερο δρομάκι. Κανείς από τους άλλους ενίκους της πολυκατοικίας, άνθρωποι που διαμένουν εκεί για δεκαετίες, ποτέ δεν αντιλήφθηκε το παραμικρό. Δεν ξέρω, εγώ είμαι από το 63 εδώ. Από το 63, δεν θα πάνω με μεροδιά. Αυτό αναφέρουν και οι τωρινοί ένικοι του υπόγειου διαμερίσματος. Στο σπίτι που βλέπετε διαμένει τα τελευταία χρόνια μια οικογένεια μεταναστών από την Αρμενία. Όλοι τους έπεσαν από τα σύννεφα το μεσημέρι όταν είδαν μπροστά τους αστυνομικούς, οι οποίοι τους ρωτούσαν πόσα χρόνια διαμένουν εδώ και αγνωρίζουν πώς χρησιμοποιήθηκε το σπίτι στο παρελθόν. Οι αστυνομικοί αναζητούν τον ιδιοκτήτη του διαμερίσματος, το όνομα του οποίου έχει στη διάθεσή της η αιτρία, με σκοπό να συλλέξουν πληροφορίες για την ταυτότητα του ανθρώπου που εμφανίστηκε ως Θεοδωράκης και για αυτούς που το χρησιμοποίησαν στη συνέχεια. Δεν αποκλείεται οι τρομοκράτες να στάθμευσαν το αυτοκίνητο στο στενό δρομάκι και συνωμοτικά μέσα στο σκοτάδι να μετέφεραν μία-μία τις ρουκέτες στο υπόγειο διαμέρισμα. Σε αυτούς εδώ τους τοίχους, σύμφωνα με την αστυνομία, οι τρομοκράτες στις 17 Νοέμβρη έκρυψαν τα όπλα που έκλεψαν από το στρατόπεδο του Σικουρίου την παραμονή των Χριστουγέννων του 89. Στους ίδιους τοίχους, σύμφωνα με την αστυνομία, τραβήχτηκε και η ιστορική φωτογραφία με το λάβαρο της οργάνωσης και τις ρουκέτες που έκλεψαν από το Σικούριο. Συνδεόμαστε τώρα με τη Θεσσαλονίκη και την Εύη Καλίνη, η οποία βρίσκεται έξω από το υπόγειο διαμέρισμα όπου στεγαζόταν η γιάφκα των τρομοκρατών της 17 Νοέμβρη. Εύη. Καλό βράδυ από τη Θεσσαλονίκη. Βρισκόμαστε έξω από το διαμέρισμα, έξω από το σπίτι που όπως όλα δείχνουν τα μέλη της 17 Νοέμβρη βρήκανε προσωρινά καταφύγιο. Στην καρδιά της πόλης, στην καρδιά της Θεσσαλονίκη, στην οδό Γεωργίου Χαραλάμπους Κυπρίου 1, μέλη της μεγαλύτερης τρομοκρατικής οργάνωσης στην Ελλάδα έκρυψαν σύμφωνα με στοιχεία των αρχών τις ρουκέτες που έκλεψαν στις 24 Δεκεμβρίου του 89 από το στρατόπεδο Σικουρίου στη Λάρισα. Πρόκειται για ένα υπόγειο διαμέρισμα με τρία δωμάτια, το οποίο σύμφωνα με τα όσα είπε και ο Χριστόδουλος Ξηρός στην προανακριτική διαδικασία, νίκιασαν τα μέλη της 17 Νοέμβρη το 1989 έναντι 20.000 δραχμών. Σε αυτό το διαμέρισμα άρχισαν να καταστρώνουν τα σχέδιά τους και στη συνέχεια έκαναν την κλοπή στο Σικούριο, ενώ μετά μετέφεραν άγνωστο ακόμη πώς τις ρουκέτες σε ένα δωμάτιο εδώ του διαμερίσματος στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Αργότερα βέβαια τα πήγαν στην Αθήνα με συστηματικά και σταδιακά. Σύμφωνα με τις αρχές, κλιμάκιο των διοικητικών αρχών έχει κάνει ήδη έρευνες στο διαμέρισμα εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Έκαναν και σήμερα το πρωί. Έχουν κάποια ευρήματα ήδη οι αρχές στα χέρια τους, τα οποία έχουν μεταφερθεί στην αντιτρομοκρατική υπηρεσία της Αθήνας. Γίνεται μία ταύτιση με τα αποτυπώματα, μία ταυτοποίηση με τα αποτυπώματα του Σάβα Ξηρού, ίχνη του οποίου βρέθηκαν εδώ σε αυτό το διαμέρισμα. Να πούμε ότι παρόλο το γεγονός ότι είναι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, κανένας δεν είχε υποψιαστεί οτιδήποτε. Κανένας δεν γνώριζε κάτι για το τι συνέβαινε την περίοδο 89-2000 σε αυτό εδώ το διαμέρισμα. Σήμερα μόλις όλοι οι κάτοικοι, οι καταστηματάρχες της περιοχής και όσοι ζουν εδώ γύρω στο κέντρο ενημερώθηκαν από την ΕΤΡΙΑ για το τι συνέβαινε σε αυτό το μικρό διαμέρισμα της οδού Γεωργίου Χαραλάμπους Κυπρίου 1 στη Θεσσαλονίκη. Άλλο ένα σημαντικό στοιχείο σε αυτό το γαϊτανάκι των αποκαλύψεων. Να ευχαριστήσουμε πολύ τη συνάδελφα από την ΕΤΡΙΑ. Όμηρος των ηγετικών στελεχών της 17 Νοέμβρη ισχυρίζεται ότι ήταν ο 37χρονος δάσκαλος Κωνσταντίνος Τέλιος που συμμετείχε στην οργάνωση με το κωδικό όνομα Μάρκος. Όταν θέλησε να απεμπλακεί, όπως είπε, δέχθηκε απειλές για τη ζωή του. Υποστήριξε ότι είχε βοηθητικό ρόλο στις τρομοκρατικές επιθέσεις, ωστόσο οι ιδιοκτικές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα ότι πήρε μέρος και σε απόπειρες δολοφονιών. Το ραντεβού δόθηκε τηλεφωνικώς. Έλα τώρα πίσω από το σιδηροδρομικό σταθμό και μη χρησιμοποιήσεις κινητό τηλέφωνο. Ο αρχισυντάκτης της εφημερίδας Μακεδονία, Χρήστος Νικολαίδης, βρίσκεται πρόσωπο με πρόσωπο με ένα ακόμα μέλος της 17 Νοέμβρη. Αδιανόητο εντελώς. Αδιανόητο. Ναι. Και σαν σωματότυπος, και σαν ύφος, και σαν φάτσα που λέμε. Αδιανόητο. Ο Μάρκος, η κατακόσμων Κώστας Τέλιος, έχει αποφασίσει να παραδοθεί. Πριν από την επίσημη απολογία, η δημόσια. Στη συνέντευξη τονίζει επανειλημμένα ότι είχε ρόλο περιφερειακό, υποστηρικτικό. Λίγο πριν παραδοθεί, υποστηρίζει ότι δεν πήρε ποτέ μέρος σε αιματηρές επιθέσεις, ότι δεν έχει πιάσει ποτέ όπλο στο χέρι του για να σημάδεψει άνθρωπο. Οι ενέργειες στις οποίες συμμετείχες ήταν από τις πιο αιματηρές, από τις πιο βίαιες. Να σας πω, συμμετείχα σε κάποιες ενέργειες μόνο και μόνο σαν διακοσμητικός. Αυτό γινόταν μάλλον για να ενοχοποιηθώ, γιατί δεν είχα κανένα ρόλο σε αυτές τις ενέργειες. Δεν ήταν από τις πιο αιματηρές ενέργειες και επίσης εγώ δεν έχω πιάσει ποτέ όπλο στο χέρι μου για να σημαδέψω άνθρωπο με αυτό. Δεν ξέρω σχεδόν ούτε καλά-καλά πώς λειτουργούν αυτά τα πράγματα. Ούτε ξέρω να φτιάχνω μια βόμβα. Ποτέ δεν έβαλα μια βόμβα εγώ. Ποτέ δεν χτύπησα με το πιστόλι κάποιον άνθρωπο.
ήμουνα ένα στέλεχος διακοσμητικό και πίστευα και πιστεύω ακόμα και σήμερα ότι ο κύριος λόγος που συμμετείχα σε αυτά ήταν ενοχοποιητικός για μένα. Με την παραδοχή 24 ώρες μετά στην ασφάλεια της εμπλοκής του σε 4 ενέργειες στις 17 Νοέμβρη, διαψεύδει εαυτόν. Παρά τις απειλές που δέχθηκε από τον Λάμπρο και τον Νικήτα όταν διαφώνησε ανοιχτά με την οργάνωση, κατάφερε τελικά να απεμπλακεί πριν από 10 χρόνια. Σύμφωνα πάντα με τα λεγόμενά του. Πότε ξέκοψε την οργάνωση? Πριν από 10 χρόνια. Με ποια αφορμή, υπήρξε κάποια αφορμή? Ναι, ήθελα να πάω στο στρατό. Αυτοί δεν διαφωνούσαν και είχαν προτείνει χίλιους τρόπους για να μην πάω στο στρατό. Πολλές φορές κατά τη διάρκεια της συνέντευξης χάνει τα λόγια του. Κλαίει όπως, σύμφωνα με όσα λέει, είχε κλάψει και άλλες φορές, όταν μάθαινε για σκληρές δολοφονίες. Ήταν εξαιρετικά τρομαγμένος, μπερδεμένος και φοβισμένος. Δεν νομίζω ότι είχε την ικανότητα να βάλει έστω και δύο σωστές σκέψεις σε σειρά. Πολύ δε περισσότερο να οργανώσει κάποιο σχέδιο διαφυγής ή την οποιαδήποτε επόμενη ενέργειά του. Η εμπλοκή του στην οργάνωση του στήχησε, όπως είπε, την ψυχική του ισορροπία. Κουβαλάω αυτό το μαρτύριο εδώ και 10 χρόνια. Έχω πάθει κατάθλιψη. Έχω μπει σε ψυχιατρίο επανειλημμένος για το λόγο αυτό. Έχω πάρει εξάμηνη άδεια από τη δουλειά μου γιατί δεν μπορούσα να ανταπεξέλθω στα καθήκοντά μου. Και η αιτία για την ψυχική μου νόσο ήταν ακριβώς αυτή η ιστορία που βίωσα στα νεανικά μου χρόνια. Για τη δομή και την οργάνωση της 17 Νοέμβρη, ο Μάρκος υποστηρίζει πως δεν ξέρει πολλά, παρά μόνο πως υπήρχε ιεραρχία. Εντολές που έδιναν οι ανώτεροι για να διεκπαιρεωθούν από τους κατώτερους, τους διακοσμητικούς, όπως αποκαλεί αυτόν. Κάνει λόγο για τον Λάμπρο, Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, τον Λουκά, Δημήτρη Κουφοντίνα, καθώς και τον Σάβα, που αναλάμβανε να φέρει σε πέρας, όπως λέει, τις περισσότερες αποστολές. Υπήρχαν κάποια πρόσωπα που ήταν στην κορυφή. Ένα από αυτά ήταν σίγουρα ο Λάμπρος. Ένα άλλο πρόσωπο που ήταν και αυτό σε κορυφαία θέση ήταν ο Λουκάς. Επιχειρησιακά πιο ικανός και επαναλάβανε τις περισσότερες υποθέσεις ήταν ο Σάβας. Εγώ ήμουνα απαράδεκτος επιχειρησιακά, γιατί δεν μπορούσα να κάνω τέτοια πράγματα. Γι' αυτό και δεν χρησιμοποίησα σε καμία σπουδαία υπόθεση. Δηλώνει πως φοβάται ακόμη και τώρα, όχι την αστυνομία, αλλά τα μέλη της 17 Νοέμβρη. Πως φοβάται για τον εαυτό του και την οικογένειά του. Όσο για τα θύματα... Θέλω να τους πω ένα συγγνώμη στο μερίδιο που με αφορά. Και νομίζω ότι με αφορά στο μικρότερο δυνατό βαθμό. Η θέλησή του είναι, λέει, να πληρώσει για όσα έκανε. Η δικαιοσύνη έχει τώρα το λόγο. Η δολοφονία του Βρετανού ταξιάρχου Σόντερς πιθανόν έγινε από λάθος, υποστηρίζουν σήμερα οι Times του Λονδίνου. Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας, ο πραγματικός στόχος ήταν αξιωματικός του ΝΑΤΟ που υπηρετούσε στην αεροπορική βάση του Αβιάνο της Ιταλίας και έφερε το ίδιο επώνυμο με τον άτυχο Βρετανό αξιωματούχο. Είναι πολύ πιθανό ο Βρετανός στρατιωτικός ακόλουθος Στίβεν Σόντερς να δολοφονήθηκε κατά λάθος, να έπεσε θύμα της συνωνυμίας του. Και ο πραγματικός στόχος των τρομοκρατών της 17 Νοέμβρη να ήταν ένας Αμερικάνος αξιωματικός με το όνομα Σόντερς, ο οποίος τότε υπηρετούσε σε υπηρεσία του ΝΑΤΟ στην Ιταλία, ταξίδευε συχνά στην Αθήνα και είχε άμεση συμμετοχή στο συντονισμό των ατομικών επιχειρήσεων στο Κόσοβο. Αυτό ισχυρίζεται σήμερα δημοσίευμα των Times και αναφέρει ότι τη σχετική σημαντική πληροφορία έδωσε ανακρινόμενος ένας από τους συλληφθέντες τρομοκράτες, χωρίς να κατονομάζεται. Υπενθυμίζουμε ότι η 17 Νοέμβρη, στην προκήρυξή της με τη δολοφονία του Στίβεν Σόντερς, είχε αιτιολογήσει την επιλογή αυτού του στόχου της, υποστηρίζοντας ότι ο Βρετανός αξιωματικός είχε τον συντονισμό των νατοικών επιχειρήσεων στο Κόσοβο. Πράγμα που έχουν διαψεύσει κατηγορηματικά τόσο η επίσημη βρετανική πλευρά όσο και η χείρα Σόντερς. Η ίδια προκήρυξη της 17 Νοέμβρη είχε και μία ανακρίβεια όσον αφορά την ιδιότητα και τον τίτλο του Στίβεν Σόντερς. Τον ανέφερε ως υψηλόβαθμο αξιωματικό του ναυτικού, ενώ ήταν ταξίαρχος του στρατού. Σας ζητούμε συγγνώμη για το τεχνικό πρόβλημα. Ο μύθος της επαναστατικής οργάνωσης με ιδεολογικά κίνητρα περιέβαλε τη 17 Νοέμβρη 27 ολόκληρα χρόνια. Η πραγματικότητα όμως, όπως αποκαλύπτεται με καταιγιστικούς ρυθμούς τις τελευταίες ημέρες, ξεθόριασε το μύθο και δίνει απάντηση σε πολλά ερωτήματα για την πολύχρονη αιματηρή πορεία της τρομοκρατικής οργάνωσης.
Τελικά ο μύθος γύρω από την επιχειρησιακή ικανότητα της 17 Νοέμβρη καταρρίφθηκε όταν άρχισαν οι απολογίες. Τα πράγματα, όπως φαίνεται, ήταν πολύ πιο απλά. Αρκετά είχαν υποθεί στην πορεία της πολύχρονης δράσης της 17 Νοέμβρη για τους περίφημους μηχανισμούς τηλεπυροδότησης που χρησιμοποιούσε η οργάνωση. Το 1985 είχαν βάλει βόμβα κοντά στο ξενοδοχείο Caravel, από όπου θα περνούσε λεωφορείο των ΜΑΤ. Καταγράφηκε τότε ότι ένας από τους ανθρώπους που είχε πάρει μέρος έσαιρνε ένα μεγάλο καλώδιο και φώναζε στον κόσμο να απομακρυνθεί γιατί θα έσκαγε βόμβα. Ο άνθρωπος λοιπόν που απομάκρυνε τους περαστικούς ήταν ο Χριστόδουλος Ξηρός. Τους μηχανισμούς της τηλεπυροδότησης, όπως είπε, τους είχαν αγοράσει από κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών στο Περιστέρι και είχαν εμβέλεια περίπου 30 μέτρα. Ήταν μηχανισμοί που ανοιγόκλειναν γκαραζόπορτες και επειδή είχαν μείνει ικανοποιημένοι, τους προτιμούσαν. Έχουν ακουστεί πολλά όλα αυτά τα χρόνια για τη στρατιωτική εκπαίδευση και τις ικανότητες των μελών της 17 Νοέμβρη. Σενάρια για κομμάντο που εκπαιδεύτηκαν με εκπαιδευτές της Χαμάς και άλλων οργανώσεων στα στρατόπεδα της Μέσης Ανατολής και άλλα υπερβολικά. Τώρα προκύπτει ότι η εκπαίδευση στις ρουκέτες και στα όπλα γινόταν σε ερημική τοποθεσία στα ανατολικά παράλια της Αττικής. Πάντως, τα μέλη της 17 Νοέμβρη δεν τα πήγαιναν καλά με τα εκρηκτικά, όπως φάνηκε από την έκρηξη του μηχανισμού στα χέρια του Σάβα Ξηρού, αλλά και από τα λάθη παλαιότερα στις εκτοξεύσεις ρουκετών εναντίον του πρώην Υπουργού Ιωάννη Παλαιοκρασά και εναντίον της γερμανικής πρεσβευτικής κατοικίας. Το Νοέμβριο του 1991, η 17 Νοέμβρη, εκτόξευσε ρουκέτα εναντίον λεωφορείου των ΜΑΤ απέναντι από τα γραφεία του Πασόκ στη Χαριλάου Τρικούπη. Η εκτόξευση έγινε από ένα μικρό τοίχο ύψους περίπου 2,5 μέτρων. Τότε είχε υποθεί είτε ότι το μέλος της 17 Νοέμβρη ήταν αφύσικα ψηλός ή ότι χρησιμοποίησαν σκάλα. Τίποτα από όλα αυτά δεν είχε γίνει. Όπως παραδέχτηκε, ο Χριστόδουλος Ξηρός ανέβασε στους ώμους του τον αδερφό του Σάβα που έριξε τη ρουκέτα. Στην εισβολή στο αστυνομικό τμήμα του Βύρωνα και στη ληστεία της Εθνικής στα Πετράλωνα, ένα μέρος της 17 Νοέμβρη ήταν ντυμένο με στολή αστυνομικού. Στο Βύρωνα, ο αστυνομικός συνόδευε και έναν κρατούμενο κατά την είσοδο των τρομοκρατών στο τμήμα. Όπως φαίνεται τώρα και στις δύο εμφανίσεις της οργάνωσης, ο αστυνομικός ήταν ο Δημήτρης Κουφοντίνας και ο κρατούμενος ήταν ο Χριστόδουλος Ξηρός. Η μεγάλη ποσότητα εκρηκτικής ύλης που βρέθηκε στις γιάφκες της οργάνωσης δεν είχε περίεργη προέλευση ή διασύνδεση με στρατιωτικές μονάδες. Όπως είπε ο Χριστόδουλος Ξηρός, παραβίασαν μια σιδερένια πόρτα ενός λατομείου στη Βιωτία και έκλεψαν ένα τόνο δυναμίτη και περισσότερους από 1,000 πυροκροτητές. Η κλοπή του στρατιωτικού υλικού από το στρατόπεδο Σικουρίου της Λάρισας τα Χριστούγεννα του 1989, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, δεν είχε σχέση με συνεργάτες εντός στρατοπέδου. Δύο από τα μέλη της οργάνωσης που είχαν υπηρετήσει στο στρατόπεδο γνώριζαν πολύ καλά τους χώρους. Σύμφωνα με τις απολογίες, τα μέλη της 17 Νοέμβρη άφησαν το φορτηγάκι τους δίπλα στις σκοπιές, όπου δεν υπήρχε κανείς, και σκαρφάλωσαν στις αποθήκες. Έκοψαν τα λουκέτα, φόρτασαν τα υλικά και έφυγαν, αφού κλείδωσαν τις αποθήκες με άλλα λουκέτα. Η συνέχεια τώρα ίσως καταρρύψει και τους λιγοστούς ακόμη επιχειρησιακούς μύθους που παραμένουν για τη δράση της 17 Νοέμβρη, που αποκαλύπτεται πως ήταν αρκετά πιο απλή από όσο θα μπορούσε να φανταστεί κανείς. Με επενδυτικά λόγια εκφράστηκε ο Αμερικανός πρεσβευτής στην Αθήνα για τη μεγάλη επιτυχία των διοκτικών αρχών στο μέτωπο της τρομοκρατίας. Ο κ. Μίλλερ, μιλώντας στο Αμερικανο-Ελληνικό Ινστιτούτο στην Ουάσιγκτον, επισήμανε ότι οι ελληνικές αρχές χειρίστηκαν το θέμα της 17 Νοέμβρη με μεγάλη αποτελεσματικότητα και εξήρει ιδιαίτερο στο ρόλο του Υπουργού Δημόσιας Τάξης. Ζήτησε μάλιστα να λαμβάνονται υπόψη μόνο οι δηλώσεις του ιδίου και των άλλων αρμοδίων εν ενεργεία αξιωματούχων και όχι οι τοποθετήσεις ατόμων που, όπως είπε, αυτή τη στιγμή δεν έχουν επίσημη θέση. Οι εξελίξεις στην Αθήνα και η αποτελεσματικότητα των διοκτικών αρχών στην εξάρθρωση της 17 Νοέμβρη αποσπούν θετικά σχόλια. Ο κύριος Μίλλερ, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο Αμερικανο-Ελληνικό Ινστιτούτο στην Ουάσιγκτον, εξήρε το ρόλο της ελληνικής κυβέρνησης λέγοντας χαρακτηριστικά: «Εμείς βοηθάμε και συνεχίζουμε να το κάνουμε, αλλά η ελληνική κυβέρνηση είναι αυτή που αξίζει να πιστωθεί την επιτυχία. Οι ελληνικές αρχές χειρίστηκαν το θέμα με μεγάλη αποτελεσματικότητα». Όσο για τον παράγοντα τύχη, στον οποίο αποδόθηκε μερικώς η επιτυχία της ελληνικής αστυνομίας, ο κύριος Μίλλερ διευκρίνησε ότι η τύχη βοηθά όταν έχεις κάνει την αναγκαία προεργασία, ώστε να είσαι σε θέση να εκμεταλλευτείς την ευκαιρία όταν αυτή παρουσιαστεί. Τα τελευταία χρόνια, συνέχισε ο Αμερικανός πρέσβης, έχει γίνει σοβαρή δουλειά. Υπάρχει ένας πολύ ικανός υπουργός δημόσιας τάξης, υπάρχει αποφασιστικότητα.
άριστες χαρακτήρισε τις διμερείς σχέσεις. Αυτό σημαίνει, είπε, ότι είμαστε μαζί στα μεγάλα ζητήματα και δεν παρέλειψε να διευκρινίσει ότι φυσικά μπορούμε να διαφωνούμε στις επιμέρους προσεγγίσεις διεθνών προβλημάτων. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, τόνισε ότι δεν έχει υπόψη του στοιχεία που να επιβεβαιώνουν την ύπαρξη σχέσης ανάμεσα στη 17 Νοέμβρη και στελέχη του ΠΑΚ ή του ΠΑΣΟΚ. Ζήτησε μάλιστα να δίνεται προσοχή μόνο στις δηλώσεις του ιδίου και άλλων αρμόδιων εν ενεργεία αξιωματούχων και όχι σε τοποθετήσεις ατόμων που αυτή τη στιγμή δεν έχουν επίσημη ιδιότητα. Ο Αμερικανός πρέσβης χαρακτήρισε πολύ καλή τη συνεργασία Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών κατά της διεθνούς τρομοκρατίας, υπογραμμίζοντας ότι στο ίδιο πνεύμα κινούνται οι προετοιμασίες για την ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων και χαρακτήρισε την Ελλάδα ένα τεράστιο εργοτάξιο, καθώς προχωρούν τα έργα που αλλάζουν τη χώρα και την προετοιμάζουν για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Τα διεθνή δημοσιογραφικά πρακτορία καθώς και ο Τύπος ασχολούνται και σήμερα εκτενώς με την υπόθεση της 17 Νοέμβρη και αναφέρονται στις πολύχρονες προσπάθειες για την εξάρθρωση της τρομοκρατικής οργάνωσης. Ας παρακολουθήσουμε τη σταχυολόγηση των σημαντικότερων δημοσιευμάτων και αναφορών στις εξελίξεις γύρω από την τρομοκρατία. Οι Times φωτογραφίζουν τον ασύλληπτο και καταζητούμενο Δημήτριο Κουφοντίνα ως τον Λουκά και προσθέτουν ότι υπάρχουν πληροφορίες ότι ο Δημήτριος Κουφοντίνας βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της Ρόδου και ότι αναμένεται να διαφύγει προς την Τουρκία. Βρετανική Independent. Τίτλος: Οι ένοχοι ομολογούν. Και οι πληροφορίες μέχρι τη σύλληψη και του 11ου υπόπτου Κώστα Τέλιου είναι αναλυτικές. Όπως κάθε ημέρα, έτσι και σήμερα, το αμερικανικό δίκτυο CNN ενημερώνει κάθε ώρα τους τηλεθεατές του για τις ραγδαίες εξελίξεις στην Αθήνα. Greek police say that they have arrested another member of the terrorist group November 17. Sources say that Konstantinos Tellius, a school teacher, turned himself into authorities. He's the 11th suspected member of the group to be arrested. Τα πρόσωπα των υπόπτων αλλά και των πρωταγωνιστών της ελληνικής προσπάθειας για εξάρθρωση της τρομοκρατίας κάνουν τον γύρο του κόσμου μέσω των τηλεπικοινωνιακών δορυφόρων. Αλλά όπως βλέπουμε στις σελίδες της αμερικανικής εφημερίδας Washington Post, ο φακός δεν ξέχασε και την Πανσέληνο πάνω από την Ακρόπολη. Αυτή η φωτογραφία συνοδεύει τα δύο αναλυτικά ρεπορτάζ της αμερικανικής εφημερίδας, που βέβαια αναφέρονται στο φαινόμενο της τρομοκρατίας. Η τρομοκρατία που γονάτισε, διαβάζουμε στον τίτλο του άρθρου της Washington Post. Η εφημερίδα δίνει έμφαση στις δηλώσεις του Υπουργού Δημοσίας Τάξης Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ο οποίος μίλησε για ισχυρό πλήγμα κατά τις 17 Νοέμβρη και κάλεσε τους νέους να ετοιμαστούν για την Παγκόσμια Γιορτή της Νεότητας το 2004 στην Αθήνα. Από τους χρησμούς και την αρχαία Ολυμπία στην Ολυμπιακή Εγχειρία της σύγχρονης εποχής. Είναι ο τίτλος στο ειδικό άρθρο αφιερωμένο στην Ελλάδα και την ιδέα της Ολυμπιακής Εγχειρίας που δημοσίευσε σήμερα η Washington Post, αναφέροντας ότι ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Παπανδρέου προωθεί από το 1993 το ελληνικό αυτό ιδεώδες. Στα τουρκικά μέσα ενημέρωση σήμερα κυριαρχεί ο τίτλος «Η Αθήνα διαψεύδει τις πληροφορίες ότι ηγετικός στέλεχος της τουρκικής Δευσόλ, του Λαϊκού Επαναστατικού Παράνομου Κόμματος της Τουρκίας, βρίσκεται στην Αθήνα». Όπως διαβάζουμε στην αγγλόφωνη εφημερίδα «Ημερήσια Τουρκικά Νέα», κυριαρχεί η απάντηση της Αθήνας, του κυβερνητικού εκπροσώπου Χρήστου Πρωτόπαπα, ότι δεν υπάρχουν πληροφορίες ή στοιχεία σχετικά με τις φήμες ότι ηγετικός στέλεχος στην Δευσόλ, ο Ντουρσούν Καρατά, συγκεκριμένα βρίσκεται στην Αθήνα. Να επανέλθουμε στη Γιάφκα της Θεσσαλονίκης, στη σημαντική ανακάλυψη που έκαναν σήμερα οι συνάδελφοι από την ΕΤΡΙΑ. Συνδεόμαστε με τον Γιώργο Φερέτη. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Μαρία. Ήταν πράγματι μια σημαντική δημοσιογραφική επιτυχία. Από μέρες υπήρχε μια πληροφορία ότι ίσως υπήρχε μια Γιάφκα και στη Θεσσαλονίκη, ωστόσο τίποτα περισσότερο. Τι έχεις να μας πεις? Θα μου επιτρέψεις να πω, φιλοξενούμε στο δελτίο σας, ότι ξεπέρασε κάθε όριο η ενέργεια τηλεοπτικού σταθμού, του ιδιωτικού σταθμού Α, να μεταδίδει ταυτόχρονα την ώρα που μεταδίδουν το δελτίο της ΕΤΡΙΑ το ρεπορτάζ για τη Γιάφκα. Να λέει βέβαια ότι είναι επιτυχία δική μας, αλλά ξεπερνάει κάθε κανόνα. Η διοίκηση δεν έχει δώσει καμία άδεια και διαμαρτύρεται έντονα και βέβαια αύριο θα υπάρξει και μια συνέχεια. Αυτές είναι απρέπειες στο πλαίσιο του κακώς νοούμενου ανταγωνισμού ή συναγωνισμού. Νομίζω ότι μας κάνουν διαφήμιση. Εμείς με τη δουλειά μας δεν χρειαζόμαστε κανένα. Να σας πω τώρα ότι η Γιάφκα της Θεσσαλονίκης ήταν ένα θέμα το οποίο θεώρησαν κυρίαρχο οι διοκτικές αρχές εδώ στη Θεσσαλονίκη. Γι' αυτό και ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας είχε αναθέσει τον κύριο Τζατζάκη, τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Θεσσαλονίκης, να ερευνήσει πιθαμή προς πιθαμή το χώρο. Είναι μια Γιάφκα που βρίσκεται κοντά στο κέντρο. Είναι ένα στενό κάτω από την Εγνατία στην οδό Γεωργίου Χαραλάμπους Κυπρίου 1. Mm-hmm. Εκεί το 1989.
παραμονές Χριστουγέννων, όταν πήραν από το Σικούριο το πολεμικό υλικό, τις αντιρματικές ρουκέτες, ήρθαν, το εγκατέστησαν εδώ. Ήταν ένας χώρος σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή και αυτόν επέλεγαν πάντα για να έχουν το πολεμικό υλικό, διότι δεν κινούσαν και τις υποψίες. Έμειναν εδώ για 3 μήνες, έκαναν τη φωτογράφηση, αν θυμάστε τότε, την φωτογραφία με το έμβλημα της 17 Νοέμβρη και το πολεμικό υλικό, mm-hmm. τη μοίρασαν στα μέσα ενημέρωσης. Αυτή η φωτογραφία που βλέπουμε στις οθόνες μας. Σε αυτό το ισόγειο διαμέρισμα έγινε, το είχαν νοικιάσει για 20.000 το μήνα από μια κυρία η οποία δεν είναι στη ζωή πλέον και με το όνομα Θεοδωράκης, ο Σάββας Ξηρός. Από αυτή τη γιάφκα, από τα στοιχεία που έχω, έχουν περάσει αρκετά από τα πρώτα ονόματα της 17 Νοέμβρη, την περίοδο εκείνη, και μάλιστα με την ειδική τεχνολογία και τεχνογνωσία που έχει η Αντιμοκρατική Υπηρεσία, έχουν πάρει αποτυπώματα από τους στίχους, διότι μένουν για πολλά χρόνια τα αποτυπώματα, για να δουν να γίνει μια ταυτοποίηση στοιχείων. Αυτό είναι εντυπωσιακό και αν πράγματι καταλήξουν να το βρουν αποτυπώματα. Το κάνανε και στην Πάτμο, ναι. Mm-hmm. Το έχουν κάνει και στην Πάτμο και στη Δαμάριος, Μαρία. Μάλιστα, είναι πολύ εντυπωσιακό αυτό. Ακόμη να πούμε ότι έχουμε την εμφάνιση των μελών της 17 Νοέμβρη στη Θεσσαλονίκη και κυρίως ο Σάββας Ξηρός που γνώριζε και την πόλη, κατακόταν από εδώ. Έχουμε όμως και μια εμφάνιση το 1998 με το 2000. Εδώ έχουμε και ένα θέμα το οποίο είπαμε προχθές στα δελτίο της ΝΕΤ, ότι την περίοδο εκείνη και μάλιστα το 2000, στις 19 Ιουλίου, αποκαλύφθηκε από την βαλιστική έρευνα ότι έκαναν και ληστεία στη Θεσσαλονίκη. Με λεία 35 εκατομμυρίων σε βάρος χρηματαποστολής της Βάκεχουτ, που ήταν χρήματα της ΕΙΑΘ. Mm-hmm. Τραυματίστηκε ένας 23χρονος, εκείνη την εποχή ο Γιώργος Σταμάτης. Δεν το έχουν ομολογήσει ούτε ο Σάββας, ούτε ο Χριστόδουλος Ξηρός. Ήταν η κοντόκανη καραμπίνα που βρέθηκε στη γιάφκα της Πάτμο από τη βαλιστική έρευνα. Μάλιστα. Πρέπει να έχουν κάνει και άλλες ληστείες στη Θεσσαλονίκη, διότι σε εκείνο το διάστημα των 2 ετών σχεδίαζαν να χτυπήσουν την αυτοκινητοπομπή του ΝΑΤΟ. 3 φορές από τα στοιχεία που έχω σχεδίασαν και πήγαν από το λιμάνι μέχρι το συνοριακό σταθμό των Ευζώνων, σε ποιο ύψομα θα βάλουν για να χτυπήσουμε ρουκέτες. Και αντιλαμβάνεστε την εθνική τραγωδία για την πατρίδα μας, αν πετύχαιναν στο στόχο αυτό. Στην ατοϊκή δύναμη του ΝΑΤΟ. Τώρα, ως προς την έρευνα γύρω από τη Θεσσαλονίκη, ο δάσκαλος Κώστας Τέλιος δεν είπε πολλές αλήθειες σε μια συνέντευξη που κυκλοφόρησε σε όλους τους τηλεοπτικούς σταθμούς. Και δεν είπε αλήθεια, διότι αποδείχθηκε, το είπαμε το μεσημέρι από την ΕΤΑ αυτό για πρώτη φορά, ότι ήταν παρόν ως βοηθητικός στην δολοφονία του εισαγγελέα Κωνσταντίνου Ανδρουλιδάκη. Όπως δεν είπε και για τη ληστεία, δεν είπε και για πολλά άλλα. Ένα άτομο το οποίο ήταν κάπως περίεργο για 8 κακουργήματα. Ο εισαγγελέας το απήγγειλε σήμερα. Και δεν ήταν ένα άτομο το οποίο έμεινε 10 χρόνια μακριά από την οργάνωση και βοηθητικός και ζητάει την επίοικια. Ήξερε, είτε είσαι ενεργό μέλος είτε όχι, από τη στιγμή που είσαι στρατολογημένος, έχεις και τις ανάλογες ευθύνες. Τώρα όλοι προσπαθούν να κερδίσουν την επίοικια. Και φαντάζομαι ότι βεβαίως, Γιώργο, αυτό είναι κάτι που θα το διαπιστώσει ο ανακριτής, ο ειδικός εφέτης ανακριτής. Μαρία, που έχει το χειρότερο από όλα είναι το δύσκολο ότι αυτό έργο και μπορούν, έχει βεβαίως στα χέρια του και τη δικογραφία. Θα έχει τη δικογραφία του Κώστα Τέλιου. Ναι. Είναι η κοινή γνώμη. Μιλούσα προηγουμένως με τον κύριο Μιχάλη Περατικό, τον πατέρα του Περατικού που δολοφόνησαν αυτοί οι άνθρωποι, και όταν του ρώτησα πώς αισθάνεστε τώρα που βλέπετε τους δολοφόνους του παιδιού σας, ξέρετε τι μου είπε. Μου είπε ότι ξαναζώ τη δολοφονία του παιδιού μου. Είναι πολύ συγκλονιστικό, mm-hmm. αυτό το πράγμα. Και όλα τα υπόλοιπα μέλη των οικογενειών των θυμάτων αυτής της τρομοκρατικής οργάνωσης. Γιώργο, θα πρέπει να σε ευχαριστήσω στο σημείο αυτό. Να σας πω μια είδηση μόνο, θέλετε. Μια λέξη μια μόνο για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τα δελτία μας. Υπάρχει εξέλιξη. Υπάρχει εξέλιξη. Υπάρχει μια επιχείρηση. Και όσο για τον Παύλο Σερίφη, το πρώτο του ψευδώνυμο, το λέω σήμερα στο δελτίο της ΝΕΤ, ήταν Πιτσιρικάς. Και το Πιτσιρικάς σήμαινε ότι την εποχή εκείνη, η πρώτη γενιά, στην πρώτη γενιά της 17 Νοέμβρη, φαίνεται ότι έχει πάρει μέρος. Πήρε μέρος στην δολοφονία και του Ρίτσαρντ Γουέλς. Τον έφερε αυτό το στοιχείο στοιχεία. Νωρίτερο ο Νίκος Κουντούρης, με το οποίο θα συνδεθούμε αμέσως τώρα. Να σε ευχαριστήσουμε θερμά, Γιώργο Φερέτη. Πάμε λοιπόν στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, κυρίες και κύριοι, και στον Νίκο Κουντούρη. Νίκο, έχεις νεότερες πληροφορίες όσον αφορά τον Παύλο Σερίφη, αν εντωμεταξύ έχει πει κάτι στους άνδρες της Αντιτρομοκρατικής, και τι θα πρέπει να περιμένουμε για τα επόμενα 24 ώρα?
Μαρία, από ό,τι γνωρίζουμε, η ανάκριση του Παύλου του Σερίφη συνεχίζεται μέχρι αυτή την ώρα και όπως είχαμε πει και νωρίτερα, μέχρι αυτή την ώρα δεν φαίνεται να ομολογεί τη συμμετοχή του στην οργάνωση και στις συγκεκριμένες πράξεις. Τώρα, για το τι πρέπει να αναμένουμε, είναι βέβαιο ότι θα υπάρξουν συλλήψεις, γιατί οι αστυνομικοί έχουν συγκεντρώσει στοιχεία και για άλλα άτομα που εμπλέκονται στον επιχειρησιακό βραχίωνα. Πρωταρχικός στόχος της αντιτρομοκρατικής παραμένει ο Δημήτρης Κουφοντίνας. Είδαμε όλοι ότι μέσα από τις προανακριτικές απολογίες των συλληφθέντων ο ρόλος του ήταν πρωταγωνιστικός, δηλαδή έδινε τα όπλα στα μέλη της οργάνωσης που πραγματοποιούσαν τις επιθέσεις πριν από αυτές και στη συνέχεια τα μάζευε και προφανώς τα μετέφερε στις Γιάφκες. Και ακόμη μία πληροφορία, σύμφωνα με την εφημερίδα Το Βήμα, οι αρχές αναζητούν και έναν 35χρονο ονόματι Γιάννη. Εμείς κάναμε ρεπορτάζ προσπαθώντας να μάθουμε περισσότερα και μας είπαν αστυνομικές πηγές ότι το άτομο αυτό φέρεται να σχετίζεται με τον Χριστόδουλο και τον Σάβα Ξηρό. Επισκεφτόταν το εργαστήριο αγιογραφίας του Σάβα στην οδό Αιγυαλίας 10 στον Κολονό και